Παράδειγμα προς μίμηση για την ελληνική και τις υπόλοιπες τηλεοράσεις δημοσίου συμφέροντος αποτελεί το φινλανδικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η δημόσια τηλεόραση δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση αλλά από το κοινοβούλιο. Ο δημοσιογράφος της φινλανδικής δημόσιας τηλεόρασης, η οποία κατέχει το 45% της αγοράς, Γιούκο Σαλοκόρπη, περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας της. Της Φιλανδίας ανήκει στο κοινοβούλιο και όχι στην κυβέρνηση, οπότε μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους υπουργούς μας και κανένας δεν πρόκειται να παραπονεθεί και να μας πει ότι αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε. Υπάρχουν φυσικά παράπονα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Από τον Ιανουάριο του 2013 σταμάτησε να ισχύει το σύστημα αδειών τηλεόρασης και τώρα η χρηματοδότησή μας προέρχεται από τους φόρους. Η δημοσιογράφος της βουλγαρικής δημόσιας τηλεόρασης Ευγενία Τανάσοβα υπογράμμισε το δύσκολο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η τηλεόραση στη γειτονική χώρα, όπου επικρατούν συνεχείς κυβερνητικές παρεμβάσεις στο δημοσιογραφικό έργο. Ο Τούρκος ανεξάρτητος δημοσιογράφος Νταχάν Ιράκ χαρακτήρισε πρωτόγνωρο ευρωπαϊκό φαινόμενο η τουρκική δημόσια τηλεόραση να αποτελεί εργαλείο κυβερνητικής προπαγάνδας, καθώς το 90% των ειδήσεων αφορούν στην κυβέρνηση. Πάρα πολύ δύσκολες όσον αφορά τα οικονομικά. Για παράδειγμα, ο ετήσιος προϋπολογισμός της δημόσιας τηλεόρασης της Βουλγαρίας είναι περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ. Μειώθηκε κατά 5 εκατομμύρια φέτος, διότι η δημόσια τηλεόραση παρήχε πολύ αποφελείς δημόσιες υπηρεσίες και είχε πολύ καλή επίδοση όταν παρουσίασε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις το καλοκαίρι. Και αυτό είχε αντίκτυπο φυσικά στον προϋπολογισμό μας. Έχουμε λιγότερα χρήματα και πρέπει να φτιάξουμε περισσότερα προγράμματα. Έχουμε μάλιστα ένα ρητό που χρησιμοποιούμε στη Βουλγαρία που λέει ότι με σκόφη καλαμπουκιού θα πρέπει να κυνηγάμε λιοντάρια. Θα έστω και στη ότι από τους φόρους και από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ουσιαστικά ορίζονται αυθαίρετα από την τουρκική κυβέρνηση. Είναι λοιπόν ο μόνος παίκτης που θα αποφασίσει τελικά αν η διαρτή θα βγάλει κέρδος ή αν θα έχει μειώσει τον προϋπολογισμό της. Η διαρτή δεν είναι πλέον δημόσια ραδιοτηλεόραση, δεν είναι πλέον ούτε κρατική ραδιοτηλεόραση, αλλά ένα εργαλείο προπαγάνδας. Η Ελληνίδα δημοσιογράφος Ελευθερία Φαραντάκη, εκπροσωπώντας την ΕΡΤ, την ΠΟΣΠΕΡΤ, την ΕΡΤ 3 και την ΕΡΤ Open, τόνισε ότι η ΕΡΤ που έκλεισε η κυβέρνηση πριν 10 μήνες, το 2012 ήταν η 14η κερδοφόρος εταιρεία στη χώρα και τόνισε την ανάγκη υιοθέτησης του φινλανδικού μοντέλου. Έκλεισε η ΕΡΤ, αλλά παράλληλα, στο βωμό αυτό, το δεν εξυπηρετούσε η ενημέρωση τα συμφέροντα της κυβέρνησης, χάσαμε τα μουσικά σύνολα, τις ορχήστρες, όλο το πρόγραμμα που αφορούσε στον πολιτισμό. Να πω πώς το σκεφτόμαστε, πώς θα μπορείς να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Είναι πάνω κάτω αυτό το σχέδιο της Φιλανδίας, όπου στην ουσία η Βουλή πρέπει να αποφασίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι μόνο κυβέρνηση. Κάποιες κοινωνίες αποφάσισαν να κάνουν τη μετάβαση στην ελεύθερη τηλεοπτική αγορά, γιατί η δημόσια τηλεόραση παντού προϋπήρχε, με έναν ελεγχόμενο τρόπο, δίνοντας άδειες, δίνοντας συγκεκριμένο αριθμό αδειών σε κανάλια, να το πω έτσι, καθολικού χαρακτήρα, δηλαδή τα οποία έχουν την υποχρέωση να έχουν και ειδήσεις, και περιόρισαν τον αριθμό αδειών σε ιδιωτικά κανάλια, προκειμένου ακριβώς να προστατεύσουν το δημόσιο χαρακτήρα των δημοσίων καναλιών. Πάντως, ο Γιούκο Σαλοκόρπη τόνισε την ανάγκη η δημόσια τηλεόραση σε όλο τον κόσμο να συνεχίσει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των θεατών, προκειμένου να έχει λόγο ύπαρξης. Παρόλο που έχουμε αυτήν την υψηλή προγραμματικότητα, 45% του κοινού, που ελπίζω να σημαίνει ότι κάποιες φορές τα προγράμματά μας είναι καλά, παρόλα αυτά, δεν φτάνει αυτό.
Και οι δικοί μας καθηγητές της τηλεόρασης και οι υπόλοιποι θα πρέπει να συνεχίσουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Αν ο κόσμος σταματήσει να πιστεύει ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό, αληθινό, αξιόπιστο, τότε θα πάψουμε να υπάρχουμε. Την ανοιχτή συζήτηση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΘΕ, Φίλιος Τάγκος.